Ηλιάς, ραψοδία Ξύ, στίχος 292. Είδαμε τον ύπνο και την ήρα να φτάνουν στην Ήδη, ώστε να κοιμήσει ο ύπνος τον Δία. Κάθεται λοιπόν ο ύπνος, μεταμορφώνεται σε χαλκίδα, και κάθεται πάνω σε μια ελάτη. Η χαλκίδα, λέει, είναι ένα πτηνό το οποίο αποκαλούν οι θεοί χαλκίδα και οι άνθρωποι το αποκαλούν κίνινδι, είναι ένα είδος γερακιού, ένα είδος αετού. Δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν βρήκα ακριβώς τι είναι. Ή γεράκι ή αετός, κάτι ανάλογο. Λέγαμε λοιπόν το κομμάτι αυτό από τον Κρατήλο, δεν πρόλαβα να πω για το σχολιασμό του Πρόκλου εις τον Κρατήλον του Πλάτωνος, εκλογέ χρήσιμη 140. Μιλάει για αυτό το ίδιο θέμα. Αυτά τα ονόματα, λέει, που είναι θείας προελεύσεως, είναι θεόκλητα τα ονομάζει στο κείμενο, είναι πιο ομαλά, πιο έβηχα και με λιγότερες συλλαβές από αυτά που δίνουν οι άνθρωποι. Λέγαμε για τα ονόματα που δίνουν οι θεοί και τα ονόματα που δίνουν οι άνθρωποι. Είναι λοιπόν πιο έβηχα τα ονόματα αυτά. Η Ήρα γρήγορα ανέβηκε στο Γάργαρον άκρο, είναι ακροτήριο. Βουνοκορφή πρέπει να είναι το Γάργαρο, της υψηλής ύλης, το αναφέρει ο Στράβων και αυτό. Και την είδε ο νεφελιγερέτης Ζεύς, ως την είδε ευθύς ο αέρος τις συνετές φρένες του αμφεκάλυψεν. Όπως όταν το πρώτον έφυξε ερωτικά, στο κρεβάτι πηγαίνω ερχόμενη λάθρα από τους προσφυλείς γονείς. Αυτό το χωρίο, αυτό είναι εδώ το στίχο, τον αναφέρει, δεν κράτησε σημειώσεις, θέλω να το πω έτσι πρόχειρα, γιατί δεν θέλω να νομίζουν ότι δεν το γνωρίζω. Στην Πολιτεία, στο στίχο 390 σε και εξής, ο Πλάτων αναφέρεται στο θέμα αυτό και μιλά απαξιωτικά για τον Όμηρο, ο οποίος παρουσιάζει τέτοια θέματα. Παρουσιάζεται τους θεούς να έχουν ερωτικές επαφές. Έχει ένα πολύ ωραίο σχολιασμό ο Πρόκλος στην πολιτεία του Πλάτωνος, στα σχόλιά του στην πολιτεία του Πλάτωνος, είναι στο πρώτο βιβλίο 132 και εξής, και λέει ότι όλο αυτό το χωρίο, όλο αυτό το απόσπασμα εδώ, όλο αυτό που είδαμε, αυτή την απάτη της Ήρας, όπως εξηφαίνει την απάτη και τη συνέβρεσή τους τελικά, ότι πρόκειται για ένα χωρίο τελείως αλληγορικό, επειδή αφορά τον ύψιστο Θεό και την ύψιστη Θεά, και λέει επιλέξει ότι όλο αυτό το χωρίο το γράφει, λέει ο Όμηρος, κατά τον τρόπο των θεολόγων. Θεολογεί ο Όμηρος αυτή τη στιγμή. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα εδώ και είδαμε ότι όλα αυτά που λέει ο Πλάτων στην πολιτεία του, η αντίδρασή του δηλαδή, αφορά αυτό τον φόβο της βεβήλωσης. Εκείνο το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Πλάτων ανταποκρίνεται έτσι σε αυτό το θέμα, διότι θεωρεί ότι, εκθέτει ο Όμηρος πράγματα τα οποία είναι άρρητα και πραγματικά δεν θα πρέπει να τα εκθέτει. Έχω εδώ κάποιες σημειώσεις, λέει ο Πρόκλος. Δεν θα κατηγορήσουμε τον Όμηρο δια την απόρριτον θεωρία. Αυτά τα πράγματα, λέει, δεν είναι σωστό να τα ακούν οι νέοι. Αλλά ο Όμηρος δεν τα έγραψε για λόγους παιδαγωγικούς. Τα έγραψε κατεχόμενος από ένθεη μανία. Ας μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, δεν αξίζει τον κόπο και τα είπα σε πολύ συνοπτικά. Πάντως μας προτρέπει να μην δούμε κυριολεκτικά το κείμενο. Οπωσδήποτε δεν πρέπει. Έτω να μας προτρέπει, διότι και τότε και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που τείνουν να βλέπουν τα πάντα κυριολεκτικά. Και δεν μπορούν να μην βλέπουν κάθε τι κυριολεκτικό. Δεν υπάρχει για αυτούς κάτι άλλο πέρα από την κυριολεξία. Αυτό το κίνδυνο μας προειδοποιεί ο Σωκράτης και προτείνει, διότι η πολιτεία είναι ένας διάλογος και έχει διάφορες φάσεις. Προτείνει, θα το έλεγα, σαν τα μυστήρια, όπου δεν αποκαλύπτονταν όλα σε όλους. Φυσικά. Μία διαβάθμιση το σε
ποιους θα αποκαλύψεις τι. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σε μικρά παιδιά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Σε μεγαλύτερους να πεις επιπλέον, που θα είναι ικανοί, έτοιμοι να τα ακούσουν. Αυτό. Mm-hmm. Ναι. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Στάθηκε, λέει, μπροστά της και μιλώντας της είπε ονομάζοντάς την: «Ήρα, τι επιθυμείς και στον Όλυμπο φτάνεις? Κοντά σου δεν είναι ήπη και άρματα αυτόν να επιβείς. Σε αυτόν δολοφρονέουσα», και αυτός ο δόλος, η λέξη αυτή δολοφρονέουσα, έχει αλληγορία. «Προσήπεν η σεβασμία Ήρα, έρχομαι για να ειδώ τις πολύτροφης τα πέρατα γης». Αυτό εδώ το έχει ξαναπεί, το λέει δεύτερη φορά. «Τον ωκεανό, τον γενάρχη των θεών, θεών γένεση», να το στίχος 302, «ωκεανών θεών γένεση και μητέρα τη Θήρ», λέει, «οι οποίοι στους δόμους τους με καλόθρεψαν και με ανάστησαν. Αυτούς πάω να ειδώ και την αιώνια φιλονικία τους να λύσω, γιατί ήδη επί πολύ χρόνο απέχουν αλλήλων από το κρεβάτι και τον έρωτα, επειδή χόλος έπεσε στο θυμικό τους». Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, υπάρχει το νίκος, είναι έχει επέλθει τον Νίκος ανάμεσα σε αυτά τα δύο στοιχεία, μιλάει για τον ωκεανό και την Τυφή, έχει επέλθει τον Νίκος και τώρα έρχεται η Ήρα για να φέρει την φιλότητα. Πρόκειται δηλαδή να ένα μια ιδέα περί της αλληγορίας. Είναι η φάση στην οποία σταματά τον Νίκος και έρχεται η φιλότης. «Η ύπη στα πρινά του όρος της Ήδης με τους πολλούς πίδακες στέκονται, που θα με φέρουν σε ξηρά και θάλασσα. Τώρα για σένα ήλθα από τον Όλυμπο, μήπως έπειτα χολωθείς για μένα, αν μυστικά πάω προς το δώμα του βαθυρώου ωκεανού». Σε αυτήν απαντώντας προσήπεν ο νεφελιγερέτης Ζεύς: «Ήρα, πλάγιασε πρώτα και ύστερα ξεκινάς, και εμείς οι δυο αστραφούμε για έρωτα στο κρεβάτι. Γιατί ποτέ μέχρι τώρα ούτε θεάς έρος, ούτε γυναικός περιχυθείς στα στήθη δεν δάμασε την καρδιά μου. Ούτε όταν ερωτεύτηκα», και τώρα παραθέτει μία σειρά από γυναίκες με τις οποίες γέννησε ο Δίας παιδιά. «Λοιπόν, όταν ερωτεύτηκα του Ιξίωνος τη γυναίκα», λέει, αυτή δεν αναφέρει το όνομά της, λέγεται Δία, «που γέννησε τον Πυρίθο, τον πρόβουλον εισάξιο των θεών. Ούτε όταν τη Δανάη του Ακρισίου με τα καλά σφυρά που γέννησε τον Περσέα, η δεύτερη, τον αξιόδικτον πάντων των ανδρών. Ούτε όταν την κόρη του Τηλεξάκους του Φίνικος, δεν την αναφέρει, είναι η Ευρώπη, που μου έτεξε τον Μίνωα και τον Ισόρθεο Ραδάμανθη. Ούτε όταν τη Σεμέλη, ούτε την Αλκμίνη στη Θήβα». Η Σεμέλη είναι η τέταρτη και η Αλκμίνη είναι η πέμπτη. Που τον Καρτερόφρονα, πώς το λέει, Καρτερόφρονα, ναι, γέννησε Ηρακλή το παιδί μου. «Η Σεμέλη πάλι έτηκε τον Διόνυσο, χάρμα βρωτήσιν». Αυτό είναι το επίθετο, η φράση που ακολουθεί τον Διόνυσο. Λένε οι σχολιαστές, «για τη Σική και για τον Άμπελο, γι' αυτό είναι χάρμα βρωτήσιν. Ούτε όταν την άνασα Δήμητρα με τους ωραίους πλοκάμους», πώς λέει, να πούμε εδώ ότι η Δήμητρα είναι η έκτη που αναφέρεται, «οι ωραίοι πλόκαμοι αλληγορούν τα στάχια», λέει ο ανώνυμος σχολιαστής, και το παιδί που γεννάει η Δήμητρα είναι η Περσεφόνη φυσικά. Όλες αυτές που αναφέρονται εδώ, όπως βλέπετε, έχουν θεολογία πίσω τους, δεν είναι τυχαίες οι γυναίκες αυτές που αναφέρονται εδώ. «Ούτε όταν την ένδοξη Λιτό», και φυσικά η Λιτό γέννησε τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα. Οι γυναίκες που αναφέρει, να παρατηρήσουμε ότι οι γυναίκες που αναφέρει είναι 7 και τα τέκνα που γεννιούνται από αυτές τις γυναίκες είναι 9. Οι αριθμοί δεν είναι καθόλου τυχαίοι. Κάποιοι βλέπουν σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το χωρίο, έναν άντρα ο οποίος μιλά για τις προηγούμενες ερωμένες του στη γυναίκα του και λένε ότι αυτά τα πράγματα είναι... Δεν είναι σωστό. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι σωστό να μιλάει, λέει, στη γυναίκα του για τις άλλες γυναίκες που γνώρισε και που απέκτησε παιδιά μαζί τους. Είναι το κυριολεκτικό. Ναι, είναι το κυριολεκτικό και οπότε χάνεται ο μύθος. Από όλο το μύθος που λέει ο... Πολύ εύκολα μπορεί να χαθεί ο μύθος. Φυσικά. Χωρίς βοήθεια. Χωρίς βοήθεια. Βλέπουμε μόνο την επιφάνεια. Βάλει και την κακή διάθεση. Ναι, και την κακή διάθεση φυσικά.
ούτε εσένα την ίδια, λέει, όσο τώρα με εσένα είμαι ερωτευμένος και γλυκός ήμερος με πιάνει. Είμαι ερωτευμένος ο ύψιστος Θεός και μιλάμε για πράγματα ασήμαντα. Αυτό είναι ανώτατη θεολογία. Σ' αυτόν δολοφρονούσα προσήπεν η σεβασμία ήρα, τρομερέ κρονίδι, ποιον μύθον είπες. Αν τώρα ερωτικά ωρέγησε να ξαπλώσεις τις είδεις τις κορφές, αυτά πάντα θα φανούν. Το γράφω εδώ, το γράφω. Ας μην το πω τώρα εδώ που μου ήρθε στο νου. Πώς θα ήταν αν εμάς τους δύο κάποιος από τους αηγενέτους θεούς καθεύδοντες τα έβλεπε και μετελθόν στους θεούς πάντα το έλεγε. Τουλάχιστον εγώ δεν δύναμαι στο δόμο σου να επιστρέψω από το κρεβάτι σου σαν σηκωθώ, γιατί τροπή θα ήταν. Αλλά αν το θέλεις και πολύ το επιθυμείς, είναι ο θάλαμός σου, που ο προσφυλής γιος σου έφτιαξε. Έχουμε πει για τον θάλαμο τι σημαίνει ο θάλαμος. Ο ύφεστος και πυκνές θύρες στους παραστάτες επέρασεν. Εκεί να πάμε αφού επιθύμησες κρεβάτι. Σε αυτήν απαντώντας προσήπεν ο νυφελιγυρέ της Ζεύς. Ήρα, μήτε Θεός να φοβάσαι, μήτε άνδρας ότι θα μας δει, με τέτοιο εγώ νέφος θα σε αμφικαλύψω χρυσόν. Ούτε και ο ήλιος θα μας έβλεπε που το οξύτατο φως του μπορεί να βλέπει εισχωρώντας. Δεν μπορεί να δει σε αυτό το σημείο, δεν μπορεί, έτσι όπως θα το κάνει ο Ζεύς, δεν μπορεί να εισχωρήσει ούτε το φως του ηλίου. Τι πρόκειται εδώ, για ποια γωνιά του σύμπαντος πρόκειται δηλαδή. Είπε και αγκάλιασε, και αυτό είναι ένα από τα ιερότερα σημεία της Ιλιάδος. Είπε και αγκάλιασε το παιδί του Κρόνου την παρακοιμωμένη του. Παράκει την, λέει. Για αυτούς το θεϊκό χώμα φύτρωσεν από κάτω νεοθαλή πόα και λωτόδροσε ρό. Ερσίεντα και κρόκο, λέει. Η λέξη κρόκος είναι άπαξ ηρημένων. Και η άκυνθο, πυκνό και μαλακό, λέει, που από το χώμα υψηλά τους κρατούσεν. Εκεί ξάπλωσαν και με νεφέλη ενδύθηκαν καλή χρυσή και στυλπνές, λαμπερές έπεφταν οι δροσοσταλίδες. Στυλπνέ δε απέπιπτον έρσε. Από τη λέξη αυτή προέρχεται το όνομα Έρση. Η Έρση ήταν μία από τις τρεις κόρες του Κέκροπα, μαζί με την Άγραβλο και την Πάνδροσο. Μιλάει δηλαδή για την δροσιά, για την υγρασία που αυξάνει τα φυτά. Εδώ οι δύο θεοί κοιμούνται μαζί και όλη η φύση βγάζει άνθη και πρασινίζει. Σημείωσε ότι δεν ακουμπάνε τη γη, έτσι. Να το σημειώσουμε αυτό. Το θεϊκό χώμα, λέει, και για αυτούς το θεϊκό χώμα φύτρωνε. Α, είναι πάνω στο όρος της είδης. Το χώμα υψηλά τους κρατούσε. Α, μάλιστα, σωστά. Πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι, σωστά. Οι θεοί δεν ακουμπάνε. Βεβαίως, θα πω εδώ τώρα. Λέει ο Πλούταρχος, πώς δει των νέων ποιημάτων ακούει στο 19F. Ο καλοπισμός της Σύρας για τον Δία και οι σχετικές με τον Κεστόν Ιμάντα γοητείες δηλώνουν κάποια κάθαρση του αέρος καθώς πλησιάζει το πυρόδε στοιχείο. Και αμέσως πριν από αυτό, ο Πλούταρχος κάνει λόγο για το ζήτημα της μοιχείας του Άρεως και με την Αφροδίτη. Λέει εκεί ότι η σύνοδος του πλανήτη Άρεως με τον πλανήτη Αφροδίτη φέρει εις πέρας γενέσεις μοιχικάς, που προέρχονται δηλαδή από μοιχείες. Εδώ όμως, εφόσον έχουμε συνέβρεση των υψίστων θεών, που είναι νόμιμη σύζυγη, έχουμε γενέσεις. Και λέει ο Πρόκλος στα σχόλιά του στον Κρατήλο, πάντα τα γέννη των ψυχών, λέει, για να δώσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το χωρίο. Γίνεται πιο σαφές και από ένα άλλο έργο του Πλουτάρχου, στο Περιομήρου, στο δεύτερο βιβλίο, στο 96. Η Ήρα νοείται ως ο Αΐρ, λέει εκεί, δηλαδή η υγρή ουσία. Από την άλλη, ο Ζεύς είναι ο Εθύρ, δηλαδή η πύρινη, η θερμή ουσία. Θεωρήθηκαν λοιπόν αδέρφια εξαιτίας της συνάφειας και της σχετικής ομοιότητας, επειδή είναι και οι δύο ελαφρύς και ευκίνητοι. Και είναι σύνοικοι, είναι στον ίδιο οίκο και είναι ομόλεκτροι στο ίδιο λέχος, στο ίδιο κρεβάτι, επειδή από τη συνένωσή τους γεννιούνται τα πάντα, λέει. Αυτή είναι η συνένωση των δύο θεών. Γι' αυτό και συνευρίσκονται στην Ήδη και όχι και ότι η γη γεννά τα χόρτα και τα άνθη. Η Ήδη είναι ο χώρος των ιδεών, το όρος των ιδεών. Δεν βρίσκονται στη γη, βρίσκονται στο χώρο των ιδεών, στον κόσμο των ιδεών καλύτερα.